Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, παίζουμε τον Starb. Συνεχίζουμε. Από εκεί που τα αφήσαμε. Λοιπόν, νυχτώνει σε λίγο. Άκουσα, έρχονται τα Hounds. Πρέπει να ετοιμαστούμε λίγο. Παίρνω φαγητό για να έχουμε για το... για τη βόλτα που θα πάμε να κάνουμε. Το άξα το αφήσω εδώ να έχω λίγο χώρο. Πρέπει να φτιάξω μόνο ένα Golden Pickaxe, νομίζω. Αναχείραστο όπλο. 1-2. Και ένα tool κάνουμε εδώ. Ωραία, ένα torch το θέλουμε. Έχουμε ένα κακό. Α, ωραία, αυτό θα το αφήσω στην άκρη. Για να φτιάξουμε μια θέρμαλστον μετά. Μιλάμε τώρα για φοβερό τέτοιο σκηνικό. Όπα. Προετοιμασία. Λοιπόν. Άλλα stones έχουμε. Ήρτανε. Ουιπ. Έφυγες ψηλέ. Άλλος. Παπ. Abigail. On the go. Hit and clean. Και άλλες εκφράσεις που δεν βγάζουν νόημα, απλά ακούγονται cool. Να πάρουμε μερικά ξυλαράκια. Αλλά δεν παίζει να ήταν μόνο δύο. Τρία πόσα ήταν. Ας τα φυλάξουμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μάνα. Θα ρημίτω όπως και αυγά, το οποίο είναι τέλειο. Παίρνω μαζί μου φτιάρι για να φτιαρίσουμε, να πάρουμε μαζί μας πράγματα. Παίρνω μαζί μου πίκαξ για να σπάσουμε καμιά πέτρα, άμα υπάρχει. Και θα πάμε από το wormhole αυτό προς τα κάτω, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά. Πάρουμε αρκετό φαγητό μαζί μας. Θα πάμε για να πάρουμε grass. Και γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, έχουμε πάρα πολύ ακόμα να εξερευνήσουμε. Δεν θυμάμαι αν έχουμε βρει Mactask. Θα το κοιτάξω κάποια φάση. Μας ενδιαφέρει ο Mactask για να πάρουμε το πράγμα εκείνο να τρέχουμε. Να φτιάξουμε ένα... Πες το Dev, θες να μου βγάλεις την ψυχή για να το πω. Walking Cane. Λοιπόν, και φύγαμε. Έχουμε φαγητό, ζωή... Είμαστε full, δεν πιστεύω πως θα έχουμε θέμα, πάω λάθος. Ξυλαράκι. Δεν θα έχουμε θέμα γενικά με τα Twigs. Παρότι νομίζω είναι κόσμος χωρίς Twigs. Χωρίς τα Twig... θαμνάκια. Δεν θα έχουμε θέμα. Τώρα σε ένα σε πιανά, αλλά... Abigail την έκοψα στη μέση. Λοιπόν, ίσως πέσουν μερικά frames εδώ, παιδιά. Λυπάμαι για ό,τι πρόκειται, για να δω. Για μένα είναι σταθερό, αλλά δεν ξέρω τι γράφει. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε και φτιαρίζουμε. Θέλουμε να πάρουμε μερικά twigs, ώστε να τα έχουμε φυτέψει ήδη. Διότι... αν ήμασταν άλλους χαρακτήρες, ίσως κάναμε περισσότερα πράγματα σχετικά με τη φάρμα. Η οποία δεν ξέρω και πόσο ενδιαφέρον έχει για να το βλέπατε εσείς, αλλά anyway. Λοιπόν, θα παίρναμε περισσότερα. Αλλά ο χαρακτήρας αυτός δεν είναι πολύ στη φάση της φάρμας μέσα. Και όταν παίζεις και solo, προτιμάς να κάνεις άλλα πράγματα πρώτα, εφόσον δεν μπορείς να επωφεληθείς και σημαντικά, ας πούμε, από το συγκεκριμένο, με αυτό το χαρακτήρα. Οπότε απλά θα μαζέψουμε, διότι καλό θα είναι να τα έχουμε έτοιμα την άνοιξη. Δηλαδή το χειμώνα να πάρουμε κανένα σάπιο κρέα, τίποτα σάπιο, που έχει βγει. Και να το χρησιμοποιήσουμε για λείπασμα, τέλος πάντων, να μπορεί να φυτρώσει χαλαρά την άνοιξη. Λοιπόν, αυτά τα σημαδάκια εδώ που βλέπουμε, τα μαύρα κάτω, σημαίνει πως εδώ είναι η Dragonfly. Dragonfly είναι ένα boss. Και παίζει να πεθάνω να τη... Δεν θα πλησιάσουμε παραπάνω, απλά να θυμόμαστε εδώ πέρα είναι. Ναι, έχει αυτές τις λιμνούλες. Λιμνουλίτσες, μωρέ, από λάβα. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Δεν το έχω κερδίσει ποτέ αυτό το boss. Δεν είναι ότι είναι τόσο ακραία δύσκολο. Είναι ακραία δύσκολο για κάποιον που είναι καινούριος. Και εγώ είμαι κάπου στη μέση. Ούτε εντελώς καινούριος, ούτε τέτοιο, γιατί το ψάχνω και πολύ.
Μακάρι να παίξω αρκετά και να στήσω τέτοια βάση. Τώρα είμαστε 14η μέρα. Είμαστε πολύ νωρίς. Μπορεί στο μέλλον να το επισκεφτούμε. Αν και σε όλο φαντάζομαι αυτό τώρα θα είναι κίνδυνος θάνατος. Ωραία. Ας το πάρουμε κι αυτό. Ωραία. Πέτρες. Πέτρες με gold. Αυτές που έχουν μερικά ραγίσματα στην άκρη. Χρυσά τέτοια, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναναφέρει. Α, εκεί έχουμε hounds, τέλεια. Abigail. Κάνε εντολιά. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Μπορούμε να φαρμάρουμε όμορφα εδώ πέρα, νομίζω. Είναι και ο χαρακτήρας τέτοιος που το τραβάει. Τα έχουμε τα hounds. Γιατί ξέρεις, πάνε σε ομάδες, τα ψιλοχτυπάει εκεί πέρα, παίρνει και το άγκρο. Κυρίως, εντάξει, το απίστευτο με τη Wendy είναι ότι έχει την Abigail και παίρνει άγκρο τα τέρατα και γλιτώνεις εσύ. Δηλαδή, εγώ έχω φτιάξει δύο κράνη και έχω ακόμα και τα δύο σχεδόν γεμάτα. Που μου δίνει το armor. Φέρει και εσύ αυτό. Αυτά τα... οι μπάλες, οι αχυρόμπαλες, σε ελληνική μετάφραση, κατά κόσμον tumbleweeds. Πανελλαδικά, όχι βασικά παγκόσμια. Δεν είναι συνήθως twigs ή grass. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Αλλά υπάρχουν μικρές πιθανότητες να σου δώσουν κάτι που είναι πάρα πολύ καλό. Ας πούμε μας έδωσε τώρα ένα gnome. Αστείο. Το οποίο αν το δώσει στον Pig King, το βασιλιά των γουρουνιών, σου δίνει πίσω 5 gold. Το οποίο είναι καλούτσικο για να έχεις μια κάβα από gold. Και berry, γιατί όχι, ας το φάμε. Αν και έχω πάρει... Οπα, παιδιά έπεσαν τα πάντα ρε. Sorry, πρέπει να παίχθηκε η χοντρό λάγκ εδώ. Κάτσε εκεί. Λοιπόν. Καλό, καλό. Πάμε, πάμε, ας ανοίξουμε. Δεν βρήκα βέβαια πολλά... grass stuff. Πολλές ρίζες από grass. Για την υποτιθέμενη φάρμα. Αλλά εντάξει, μισό-μισό ήταν τώρα ο λόγος της επίσκεψης εδώ πέρα. Κυρίως ήθελα να ανοίξω για να δω τι παίζει εδώ πέρα επιπλέον. Και μιας και θα ερχόμουν να πάρω μερικά, να σκάψω για λίγο λίγες πέτρες. Να πάρω καμιά ρίζα από grass. Α, εδώ έχουμε το buffalo wool. Το οποίο δεν μας χαλάει, ίσως πρέπει να... Βασικά κάτσε να δω, πώς κάνουμε puffy vest. Ναι, anyway. Αυτό θα σκέφτομαι για το χειμώνα τώρα, γιατί είμαστε ναι, μέρα 14. Αλλά πρέπει να κοιτάμε τι θα γίνει το χειμώνα. Να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Το silk να σου πω, το αφήσω κάτω. Γιατί δεν μας νοιάζει, έχουμε πολύ silk. Τέλεια φάρμα με τις αράχνες. Παίζω και σε ένα άλλο σερβερ φιλικό και έχει κάποιος άλλος στη Wendy. Και... anyway, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ βολικό να έχεις κοντά σου αράχνες αρκετές ώστε να πηγαίνεις να φαρμάρεις. Και δεν χρειάζεσαι ουσιαστικά και βοήθεια. Μπορείς να πας solo. Όπα, κάτσε, αυτό δεν είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε. Ναι, μπορείς να φαρμάρεις τόσο απλά. Κρέας, silk και πράγματα. Τώρα, σε τι άλλο μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σου δίνουν salve, σου δίνουν silk και σου δίνουν και κρέας. Ανάλογα, αυτά είναι chances, ξέρω εγώ, που πετυχαίνεις. Με το silk μπορείς να φτιάξεις ένα καπελάκι το οποίο σου δίνει sanity. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πραγματικά δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά είναι κάτι. Αντί να φοράς ένα helmet όπως αυτό που έχω, το οποίο σε φάσεις που δεν κάνω... δεν παίζω ξύλο, ας πούμε. Είναι εντελώς άχρηστο. Ναι. Μπορείς να κερδίσεις λίγο sanity από αυτό, άμα έχεις και χαρακτήρα που έχει θέμα. Τι άλλο με το silk. Κάτι γίνεται με το silk, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό εδώ.
Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Οπότε, εδώ πέρα τίποτα το φαντασμαγωρικό. Θα μας τάσει για το βράδυ. Αυτό είναι τρόπος για να σου αντέξει ο φακός λίγο παραπάνω. Ωραία. Ναι, όπως ακούσατε, αυτή είναι η Charlie. Η Charlie έχει μια σημασία μέσα στο lore, την οποία δεν θυμάμαι τώρα και δεν με νοιάζει να ανακαλέσω ιδιαίτερα. Πρέπει ίσως να την έχω αναφέρει κιόλας. Η Charlie λοιπόν, όταν νυχτώνει και είμαστε αρκετή ώρα μέσα στο σκοτάδι, μας κάνει επίθεση. Αυτή είναι η οάση που βλέπουμε εδώ πέρα. Ο οάση το καλοκαίρι είναι must, άμα είσαι στον πάνω κόσμο. Ναι, λοιπόν, η Charlie, άμα μείνει στο σκοτάδι αρκετή ώρα, σου κάνει επίθεση. Δεν θυμάμαι πόσο damage σου κόβει, γιατί πολύ σπάνια δέχομαι επίθεση. Όχι να το πενευτώ κιόλας. Αλλά επειδή θέλει κάποια δευτερόλεπτα να μείνει στο σκοτάδι, ώστε να ενεργοποιηθεί όλο αυτό και να σου κάνει την επίθεση. Δεν είναι ότι βγαίνει στο σκοτάδι και μπάμα μέσα σου τα ρίχνει όλα. Επειδή συμβαίνει έτσι λοιπόν. Ωραία, έχουμε και κατσίκια. Ναι, μπορείς να βάζεις για λίγο το φακό και με το που το βγάζεις μπορείς να αντέξεις το σκοτάδι, ας πούμε, 3 δεύτερα. Οπότε να μπιουζάρεις λίγο, ας πούμε, το durability του φακού και παράλληλα να μην δέχεις damage. Το μόνο αρνητικό είναι ότι χάνεις σε αυτή την περίπτωση sanity, γιατί ο χαρακτήρας σου όσο είναι το σκοτάδι και πόσο μάλλον στο απόλυτο σκοτάδι χάνει πάρα πολύ γρήγορα sanity. Αν μπορείς να το αντέξεις, το κάνεις. Το sanity τώρα γενικά. Α. Ψεψεψε, φύγε. Ας το πω λίβρε. Λοιπόν, δεν με νοιάζει να το πολεμήσω βασικά, τσάμπα κάθομαι. Απλά την παίρνω πίσω να. Τη στέλνω πίσω να παίρνει το άγκρο. Ουουουου. Μιλάμε για μεγάλη φόλια. Έπεσαν και κάποια frames εδώ. Ενδιαφέρον αυτό, ίσως το δούμε σε άλλη φάση να ερχόμαστε. Μπορούμε να έρθουμε να τα φαρμάρουμε και αυτά πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια παραπάνω χρήση. Δεν μου έχει ξανατύχει να έχω τέτοια δυνατότητα. Αλλά θα το έχω κατά νου. Όπα της. Όπα, Abigail, γυρνά πίσω, ρε. Θα φας ξυλιές. Λοιπόν. Οπότε έχουμε swamp εδώ. Το swamp. Με το συγκεκριμένο χαρακτήρα δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχεις και 2-3 πράγματα παραπάνω να θες να προσέξεις με το swamp. Είναι κάπως σημαντική περιοχή σε γενικές γραμμές για το παιχνίδι. Μας ενδιαφέρουν αυτά τα ridge που πήρα. Τα... πώς λέγονται. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς είναι τα ridge. Είναι σαν grass, ας πούμε, αλλά πέρα από το ότι είναι πράσινο, είναι αυτά του Βάλτου, τέλος πάντων, του Έλλους. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε μερικά. Καλά, πάντα παίρνω, υπολογίζω, ας πούμε, 8. Ελπίζω να βρω 8 στην αρχή πριν κάνω καν τη βάση. Και έτσι να κάνετε και εσείς, παιδιά, όποιος παίζει έχει ενδιαφέρον. Χρειάζεσαι 8 just, ώστε να κάνεις 2 πάπυρους. Ώστε να... να μπορείς να φτιάξεις το bird cage. Θες λίγο gold. Να φτιάξουμε ένα φακό από τώρα. Γιατί παίζει... να φάμε καμιά επίθεση το απόγευμα τώρα ή το βράδυ και να ψαχνόμαστε. Ναι. Οπότε στην αρχή θέλεις 8. Τώρα για να πάρεις επιπλέον. Α, τώρα το θυμήθηκα. Μπράβο, πανέξυπνος είμαι. Τέλεια. Λοιπόν... γιατί παίρνω τώρα λοιπόν και καταλήγω και διορθώνω ακόμα για τον εαυτό μου που wow. Απίστευτο. Who does that? Δεν θα κάνω μεγάλη εξερεύνηση, γυρνάω προς τα πίσω. Πάρω 6, ελπίζω να φύγω με 8 πάλι για να έχω 2 πάπυρους. Κάθε πάπυρος θέλει 4. Λοιπόν, γιατί θέλουμε κι άλλο. Α, κι άλλο εδώ. Τέλεια. Αυτά είναι μερικά pig skins free. Which is nice. Και caves εδώ εύκολα, όμορφα, σύντομα, ε. Ναι, ναι, είμαστε στη βάση.
Λοιπόν, γιατί θέλουμε τα επιπλέον reads. Τα επιπλέον reads τα θέλουμε. Γιατί άμα φτιάξουμε μαγεία, ας πούμε. Ουσιαστικά είναι το magic tab που έχουμε εδώ πέρα. Πω, εδώ γίνεται χαμός. Είναι τέλειο αυτό. Άλλη ιστορία για φάρμα εδώ. Φοβερή. Συνεχίζω, παιδιά. Sorry, κάνω διακοπές. Είμαι περίεργος τύπος. Τι να κάνω, sorry. Λοιπόν, όλο τέρμα για εδώ. Για τη βάση. Αν φτιάξουμε, λοιπόν, συνεχίζω. Έχω. Το έχω παρακάνει. Το magic tab. Που θέλει ουσιαστικά ένα καπελάκι και κάτι πράγματα. Τότε θα μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο ιδιαίτερο, ας πούμε, armor και κάποια ιδιαίτερα, ας πούμε, σπαθιά, τα οποία είναι πολύ πιο δυνατά. Βέβαια αυτά δεν θέλουν μόνο reach, θέλουν μερικές ψυχές και κάτι τέτοια, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Απλά τώρα που το θυμήθηκα, θα ξαναμπούμε πάλι στη... Όπα ρε, μπερδεύομαι. Ωραία, 17 είναι καλά να έχω πάνω μου. Ας πάω και αυτό. Και αυτό δεν το χρειάζομαι πλέον, να μπει μέσα. Οπότε, ευτυχώς που μάζεψα λίγο grass και το ξαναπαίρνω πάλι πάνω μου. Διότι το πρωί πρέπει να πάμε να βρούμε πού είναι τα κουνέλια. Να φτιάξουμε πάνω μας 4. Λίγο υπερβολικό το 4, αλλά... Βαριέμαι να κάνω πολλές ιστορίες για τα κουνέλια. Ανάβουμε φωτιά. 4 ξυλαράκια και είμαστε κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν. Σε τάξη πάντα, παιδιά. Σε τάξη να είμαστε όμορφοι. Θα τα λέμε ωραία, να τα κάνουμε πιο ωραία ακόμα. Λίγο φλίν το αφήνουμε εδώ πέρα. Φαγητό είμαστε μια χαρά, αλλά θα το πάρω εν τέλει αυτό, κακό το άφησα. Γιατί θα ξαναφύγουμε. Και να δούμε τώρα που έχει κουνέλια, λαγούς. Θα πάμε με τα πόδια, έλεγα. Και είναι η μπλε. Το μπλε wormhole. Το μπλε wormhole από πού παρόλα αυτά. Έχω και μια ζαβομάρα, τη φλαμάρα. Κουνέλια είναι πιθανό να έχεις τα κίτρινα, παιδιά. Τα κίτρινα biomes. Εδώ πέρα πάνω που έχει λίγο grass, ας πούμε, είναι πιθανόν να έχει κουνέλια. Και μετά πάμε για το μεγάλο τοπίο, εδώ πέρα που έχει το κίτρινο. Οπότε ναι, έτσι θα το παίξουμε. Λοιπόν, εσύ μου σπάς τα νευρά. Αλλά είσαι φαγητό ή φύλλο. Φτερό. Οπότε τι να σε κάνω. Ναι. Α, το καπελάκι είναι αυτό που έλεγα. Για το sanity. Δεν έχουμε θέμα προς το παρόν, οπότε δεν ασχολούμαι. Έχουμε και άλλο τρόπο για σαν τώρα, εντάξει. Μόλις ξεκινήσαμε, δεν είναι τίποτα αυτά. Φύγαμε. Πάντα κολλάει λίγο στην αρχή, παιδιά, και εμένα μου κολλάει. Στην έρξη κάθε μέρα, γιατί κάνει το save του. Επίσης τώρα εδώ τρέχα γύρω, επειδή θα γίνεται χαμός στο μέλλον με τα stingers που θα πέφτουν κάτω. Άμα έρχομαι να φαρμάρω μέλη από αυτές τις μέλισσες. Το X κάτω επίσης γίνεται χαμός. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε πως έχει εδώ πέρα... λαγουδίνια. Οπ, να το ένα. Που να σε πάρει. Λοιπόν, πρέπει να το θυμάμαι αυτό ότι εδώ πέρα έχει ένα. Πάμε παραπάνω, μήπως... Μήπως έχει... Περισσότερα εδώ. Ναι, τέλεια. Λοιπόν, τρέξε λίγο απ' την άλλη. Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες εμένα βλακίες. Για τρέχα να... Όχι από εκεί. Ωραία, τώρα κατέβα. Όχι! Έπεσε και δεν το πιασέ. Άμα σας πω ότι δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πάμε ιδιαίτερο χρόνο. Όπω μαλάκα, έφυγαν λες και ήταν να πούμε. Το τρόνικ, η ταινία, δεν ξέρω τι το τέτοιο. Ρε! Όχι, αυτό είναι πολύ κακό που συμβαίνει.
Τα πιάνει η Abigail. Πρέπει να στήσω τις παγίδες και να φύγω. Μωρή θανατηφόρα. Α, πάρε το κρέας παρόλα αυτά. Τα κουνέλια τα θέλουμε ζωντανά. Γι' αυτό η όλη η κατάσταση εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε βάλει παγίδες. Κλέβουμε και λίγο. Θα βάλουμε ένα bait, μιας και το πήραμε από το δρόμο. Και έχω φτιαράκι. Να τα πάρω. Αυτά είναι πολύ κοντά. Ας, θα πάμε να πάρουμε από τη μεγάλη γη. Και... Ναι. Πάμε παραπάνω να το εξερευνήσουμε λίγο. Έχουμε κάποια μάχη εδώ. Ω, έχουμε μια μάχη. Λοιπόν, για πάμε. Ωπα, γιατί πήρα damage εγώ. Το έχεις. Τέλεια, δύο gears, όμορφα, χαλαρά. Δεν τα χρειαζόμαστε τώρα άμεσα, αλλά... Δεν είναι άσχημα. Πάω καλά. Ας το ανοίξω και αυτό μέχρι πάνω. Να υπάρχει. Οκ. Full health. Είναι τώρα σοβαρός χαρακτήρας αυτός. Συνήθως, εντάξει, είναι αρκετά εύκολη η αρχή. Σε σχέση με την επιβίωση δηλαδή. Δεν έχεις τόσο θέμα για να επιβιώσεις. Εννοείται, ξεκινάς και από φθινόπωρο. Που είναι απλά η προετοιμασία. Αλλά πόσο μάλλον με τη Wendy... Μηδενίζει τα προβλήματα, 100%. Τουλάχιστον για μένα. Όπα, εδώ κολλάμε λίγο, παιδιά, sorry. Παίζει πολύ βατράχι γι' αυτό. Άλλη φάρμα με βατράχια, επίσης. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά πρέπει να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Με την Abigail πρέπει να είναι πανεύκολο αυτό. Τα βατράχια σε γενικές γραμμές και ας δούμε λίγο πώς είναι το... Τα φουπού σου. Λοιπόν, τα βατράχια γενικά είναι δύσκολος αντίπαλος. Είναι δύσκολος. Βασικά θα σου πάρει πάρα πολύ ώρα. Γενικότερα απλά δεν αξίζει. Δεν αξίζει γιατί μπορεί να φας και καμία και άμα δεν φας και καμία σου παίρνει αρκετό χρόνο ώστε να... να πεις ότι αξιοποίησες το χρόνο που δαπάνησες για να τα φας. Οπότε σε γενικές γραμμές δεν αξίζουν. Αλλά με την Abigail... Και συνεχίζω εγώ, ρε, ότι σε έχω ράψει εδώ το... Ωχ! Ξέδαψα μια φωλιά. Με την Abigail, η οποία τανκάρει, δεν έχεις θέμα. Έχεις απλά ακόμα ένα... Σαν να έχεις ακόμα ένα άτομο, σαν να παίζεις co-op. Το οποίο τανκάρει, δεν θέλει και φαγητό, τέλειο. Και εσύ απλά βαράς και από πάνω. Δηλαδή, με λίγο άμα... Με λίγο deli... Όχι. Με λίγο τελικά τις, ας πούμε, κινήσεις, δεν πρόκειται να δεχτείς και ποτέ damage. Το μόνο, ας πούμε, τώρα εδώ που δέχτηκα νωρίτερα damage λίγο. Α, στα μπίφαλο να φτιάξω ένα τέτοιο δεν έχω, πρέπει να φτιάξω razor. Παίζει να στήσω ένα machine. Δεν έχω. Α, δεν έχω κοντά, ρε γάμο του. Λίγο χρυσό. Δεν πειράζει, θα εξερευνήσω λίγο. Θα πάρουμε και καμιά τούφα. Να φάμε και το φαγητάκι μας. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά... Στοχικά έτσι, δεν πειράζει. Τι έλεγα, ναι. Το θέλαμε το Razor για να ξερίσουμε τα βουβάλια το βράδυ. Τα βουβάλια, το έχω ξαναπεί για αυτό το... Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, τα μπίφαλο. Άμα τα ξερίζεις, παίρνεις το μαλλί... Και κάνεις την κατάστασή σου για το χειμώνα. Είναι μία οδός. Α, επίσης μπορούμε να φάμε και ένα μπίφαλο. Το οποίο είναι κάπως δύσκολο, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά... Συμβαίνει και γίνεται. Συμβαίνει και γίνεται. Μπορείς να φας ένα μπίφαλο, ας πούμε, για να πάρεις... Έχει πιθανότητα να σου πετάξει το κέρας του. Το κέρατό του. Και με αυτό το κέρατο φτιάχνεις ένα πάρα πολύ ωραίο καπέλο για ζέστη. Θα λέμε πάρα πολύ ωραίος, μιλάμε όμως για φοβερό. Λοιπόν,
Πάμε λίγο εδώ, φτιάξουμε και μια δεύτερη. Και ας μαζέψουμε. Από ρίζες πήρα από εδώ πέρα τώρα 26, δεν έχουμε θέμα. Οπότε τουλάχιστον εφόσον βρισκόμαστε εδώ και τρώμε εδώ το βράδυ. Ω, πέφτει η θερμοκρασία, έχουμε ήδη 7. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ το βράδυ ούτως ή άλλως, ας μαζέψουμε κάμποσο γκράς, γιατί μου φαίνεται θα είναι τουλάχιστον για την αρχή το resource που θα μας λείπει πιο συχνά. Του Ίγκς ευτυχώς είμαστε και σε μια περιοχή που δεν έχουμε θέμα. Πέφτουνε διάφορα. Και όπως κατεβαίνουμε τώρα, λογικά, εφόσον θα έχει περάσει λίγο η μέρα, θα είναι και τα κουνέλια μέσα. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε... Οπα, ωραία. Θα είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε το τάμπ της μαγείας. Βγάλω το αυτό αχρίαστο. Μας νοιάζει κάτι εδώ πέρα. Ας πάμε μέχρι κάτω έτσι λίγο για να φάμε και λίγο χρόνο. Έχει και εδώ κουνελιά επίσης, εντάξει. Τα FPS μου δεν είναι καλά. Α, είναι ok. Το OBS μάλλον κάνει την πατάτα. Παιδιά, εντάξει, άμα σας πω με τι PC καταγράφω, ας πούμε τώρα, είναι αστείο, ας πούμε. Γι' αυτό και χαμηλή ποιότητα. Αλλά αφού το έχω και αυτές τις μέρες, αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Κι άλλα μπιφαλό. Σκατουλίνια, ωραία, τα θέλουμε. Έχουμε πολλά κοπάδια, και μαζεμένα. Οπ, έχουμε κάτι εδώ. Α, με την άκρη του χάρτη. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλες δουλειές έχουμε. Πρέπει να πάρουμε τους λαγκούς. Καλά, απίστευτο. Μιλάμε για πολλά κοπάδια. Δεν μπορώ να ξεμοναχιάσω και κανένα. Ίσως πρέπει να το κάνω αυτό όταν έρθει ο Dirklops. Το boss του χειμώνα. Αυτό είναι καλούτσικη ιδέα. Αιδία πήγα να πω. Έλα, εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Ναι, τα βλέπω μερικά σκατουλίνια ακόμα. Μην ανησυχείτε. Απλά δεν με ενδιαφέρουν και άμεσα, τρομερά, φοβερά. Μια δωδεκάδα είναι μια χαρά, νομίζω. Κοίτα εδώ πόσα κοπάδια. Είμαι στον ενδιασμό βέβαια τώρα, αλλά δεν ξέρω άμα θέλω να έρθω να τα θερήσω κανένα βράδυ. Καλά πάω. Τέλεια πάω. Οπ, τι σκάτω γίνεται εδώ. Μιλάμε για πολύ χέση μου εδώ έχουν... τους έχει έρθει. Οπ, και πολλά κουνέλια. Α, εδώ το έχω κάνει εγώ. Πού είναι οι παγίδες μου. Α, τις έχω πίσω. Σωστός, όμορφος κύριος μάγκας. Από πολύ κουνέλι, τι γίνεται. Αυτός ο χάρτης... Όχι ότι με χάλασε. Τα έχει βγάλει όλα πολύ ωραία ομαδοποιημένα. Όλα τα βατράχια μαζί, όλες οι κότες μαζί, όλα τα τέτοια μαζί. Πολύ καλό. Λίγο με τα wormholes. Βασικά εντάξει. Να μην γίνομαι και άδικος. Δεν έχω δει τι κάνει το δεύτερο wormhole. Αλλά... ναι. Άμα μας είχε και μια άμεση πρόσβαση προς τα μπιφαλό, θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κοντεύουμε.
Πετραδάκι, ξυλαράκι. Ελπίζω να τα έχουμε τώρα αυτά. Όχι! Όχι. Αυτό δεν το παίρνω ακόμα. Έχουμε κάνει ένα τέτοιο, ρε. Να τους βάλω. Α, έχει ένα θάμνο εδώ. Κάτι θάμνος. Λοιπόν, οκ. Okay, μάλλον θα το κάνουμε αυτό το πέρα εδώ, θε. Άλλη μια φορά. Ωραία. Παίρνουμε τρία baits. Γιατί φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο. Καλό κι αυτό σαν παρατήρηση. Εκεί που έβαλα το bait, πήγαν. Εκεί που δεν το έβαλα, δεν το ακούμπησε κανείς. Σπάταλος. Ναι, λοιπόν. Πάμε στη βάση να αφήσουμε μερικά πράγματα. Καλά πάω. Πάω σούπερ. Αφήσουμε μερικά πράγματα να φάμε, γιατί έχει πέσει και λίγη πείνα. Ναι, πήραμε και gears, ωραία. Αφήνουμε και το κρέας να μην χαλάσει. Και μετά από αυτό, τι θα κάνουμε. Έχουμε λίγη ώρα να φάμε. Θα ανέβουμε να πάρουμε τα κουνέλια. Γιατί άμα είσαι κοντά στην περιοχή, είναι και πιο δραστήρια, ρε παιδί μου, ξέρεις. Τα εμφανίζει περισσότερο στο... την κατάσταση γύρω σου. Κακό σε βάλω από τώρα, εγώ είμαι πλάκας. Λοιπόν, θα φυτέψω κανένα δέντρο. Μιας και προλαβαίνουμε. Θεωρητικά. Λοιπόν, για κάνω αυτή την περιοχή εδώ με δέντρα. Αυτό, παιδιά, που χρησιμοποιώ είναι mod, το έχω ξαναναφέρει. Είναι πάρα πολύ βολικό. Παπαπαπ, ωραία. Σε όμορφο τετραγωνάκι παραλληλόγραμμο ορθογώνιο. Τέλος πάντων, μην διορθώνεται γι' αυτό. Τι έχουμε. Τα καρέτα θα χαλάσουν, κανένα πρόβλημα παρόλα αυτά. Αυτά πόσα, 15 μέρες. Εντάξει, είναι εκλεψιά, ρε. Δεν αξίζει να παίζει Wendy, δε, είναι εκλεψιά. Δεν το θεωρώ καν ωραίο. Και ένα μέλι. Ω, έχουμε σούπερ φαγητό εδώ. Λοιπόν, poopies. Καλή επιλογή. Λίγο grass. Ξέρεις τώρα... τι Klein Mine κάνετε. Δεν χρειάζεται να χάνουμε σαν ότι είμαστε cool. Ωραία. Τα χέρια αυτά δεν μας κάνουν damage, για ποιον αναρωτείτε. Ή δεν έχει ιδέα από το game γενικά. Έρχονται απλά για να σου πάρουν τη φωτιά. Δεν θυμάμαι καν πιο αρχαίο πρόσωπο το έκανε αυτό στο μεταξύ. Κάποιος δεν το έκανε, έλα. Πείτε το. Κάποιος το έκανε. Λοιπόν, αυτό είναι τέλειο που έβγαλα μόλις. Honeyham. 75 στο Hunger, 5 στο Sanity και 30 Health. Κάτι άλλο νομίζω, ε. Και συν 39 θερμοκρασία, εντάξει. Γελάω. Μπορούμε δηλαδή να το έχουμε πάνω μας. Το χειμώνα. Και όταν έχουμε κάνει ένα θέμα με θερμοκρασία, μπαπ, το βαράς. Μπαπ, πώς έτσι Στεφάνος Κύριος, μπαπ, το βαράς. Ωραία. Εδώ. Το γνώμη μέσα. Ούψ, και αυτό εδώ. Πρέπει να φτιάξω κανένα φαγητό ακόμα. Μέρα 18η στο μεταξύ. Πλησιάζουμε. Αισθητά στο χειμώνα. Φτιάξουμε και ένα Razor. Ωραία. Εδώ στα εργαλεία. Τα εργαλειάκια μας είναι εδώ έτοιμα. Αυτό στο χέρι. Και η φωτιά εννοείται έτοιμη. Φύγε μωρέ περίεργη. Επ. Πέρα το πίσω. Λοιπόν, και φύγαμε για ακόμα μια φορά. Έχουμε πάρει το Razor. Είμαστε κομπλέδες. Φύτεψα λίγο τα δεντράκια, γιατί σκέφτομαι πάντα ότι όταν θέλω να κόψω ξύλο. Τώρα είδα, ας πούμε, ότι έχω μόνο 11 πάνω μου, έτσι. Δεν είμαστε σε φοβερή ρέντα.
Απίστευτο, ρε. Κουτούλησε ένα περιστέρι πάνω στο παράθυρό μου και χαίστηκα πάνω μου. Πείτε μου πού άλλο έχει συμβεί αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Παίρνω μια ανάσα γιατί χαίστηκα πάνω μου. Και τι έλεγα, ξέχασα τι έλεγα. Ξέχασα τι έλεγα. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου συμβαίνει και συχνά, παιδιά. Sorry. Λοιπόν, εσύ είσαι πιασμένος. Ωραία, το άλλο πιάστηκε, είδατε με το που ήρθαμε. Έχει μία κάποια σχέση. Επίσης, επειδή δεν το πήραμε, τώρα μας το δείχνει φρέσκο το κουνέλι. Να βάλουμε και τίποτα, να βάλουμε seeds, αν μπαίνουν για bait. Μπορεί να πιάσουμε το άλλο, άμα δεν θέλει ο άλλος να βγει ο φίλος μου. Δεν θέλω να πιέζουμε καταστάσεις. Εδώ, ας πούμε, είναι όμορφο το παιδί, ξέρει. Θα σου κάνω τη χάρη, λέει. Εδώ ο άλλος, του έχω βάλει και μπέρδι, δεν του έχω βάλει καν κάτι έτσι. Να πεις ότι έλα μωρέ. Ο τρία. Ίσως βέβαια να μην είναι καλή τακτική αυτή. Ας πούμε αν πάμε γύρω γύρω από αυτό, ίσως μπορούμε να τον κλωβίσουμε με το ζόρι. Υποθέτω πως αυτή είναι η φωλιά του. Λοιπόν. Βάζουμε εδώ κάθετα. Πάρε και ένα seed, δεν με χάλασε. Δεν έχω θέμα, η δουλειά μου να γίνει. Άμα γίνει η δουλειά μου, εγώ πάρ' τα λεφτά μου, δεν έχω θέμα. Εσύ τώρα που πας? Γιατί ήρθες από εδώ? Πες μου. Είσαι σοβαρός? Έτσι, μπράβο. Μην με κάνεις τώρα να φαίνομαι περίεργος. Λοιπόν, το πήραμε αυτό. Άσε κάτω και τα traps. Τι θα κάνουμε τώρα για να περάσει η ώρα, γιατί το βράδυ στα μπίφαλο καλό θα ήταν να πάμε. Τι να κάνουμε πηγαίνοντας? Βατράχια δεν θα έχει τώρα, είναι απόγευμα. Μπορούμε να κόψουμε κανένα ξύλο. Μπα. Πάμε να μαζέψουμε γκρας. Θα μπορούσα να δω και αυτό το suspicious dirt pile. Να κυνηγήσω κανένα co-elephant. Αλλά μου φαίνεται θα μου πάρει περισσότερη ώρα από ό,τι θέλω. Έτσι λέει, παιδιά, τον Don't Starve. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου μία-δύο δουλειές. Με την εμπειρία θα δεις και πώς σου βγαίνουν χρονικά αυτές. Και να προσπαθείς να γεμίσεις τα κενά ώστε να κάνεις πάντα κάτι. Να μην είσαι εκτεθειμένος. Να μην σου μένει και ένας χρόνος, τέλος πάντων. Όχι ότι έγινε κάτι. Και εμένα απλά μου αρέσει να το παίζω όσο πιο efficiently γίνεται, ας πούμε. Μπορείς εννοείται να αράζεις το μισό χρόνο και τον άλλο μισό να κάνεις κάτι. Απλά έτσι αυξάνεις πιθανότητες να σου συμβούν πράγματα που δεν θέλεις. Και εγώ μένα επειδή δεν μ' αρέσει να χάνω. Όχι από εγωισμό, έτσι απλά δεν μ' αρέσει να χάνω. Θέλω να πω ότι... Εγωισμό. Δεν μ' αρέσει να μου συμβαίνει η κακή συνέπεια, ρε φίλε, δεν ξέρω. Το φοβάμαι δηλαδή αυτό. Δεν είναι ότι δεν θα μου την πει σε μένα, δεν θα πεθάνω εγώ. Δεν μπορώ την αρνητική συνέπεια. Οπότε μπορείς να κάνεις αυτό. Να έχεις μερικές δουλειές στο κεφάλι σου. Με βάση την προτεραιότητα βέβαια πάντα τι σου χρειάζεται στο game. Ή τουλάχιστον ποιο είναι το playstyle σου. Γιατί εγώ ας πούμε παίζω με αυτό, αυτό έψαξα, αυτό κατάλαβα, αυτό μου βγήκε. Εννοείται πως ο καθένας κάνει... Παίζει διαφορετικά και έχει άλλες προτεραιότητες. Αλλά άμα βάλεις στο μυαλό σου γενικότερα τον όρο προτεραιότητα, ας πούμε, και να το χωρίσεις και να το εφαρμόσεις μέσα στη μέρα σου. Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, θα κάνω διάλεξη για το Don't Starve. Το έχουν παρακάνει. Τι κάνετε, ρε, θα βγείτε έξω. Καθίστε. Το κόβω τέλος πάντων, το παρακάνω. Δεν χρειάζεται πλέον ανάλυση. Απλά κάντε ότι σας κάνει να περνάτε ωραία. Εμένα μου αρέσει. Το θεωρώ και κάπως challenging, τέλος πάντων. Το να έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα πράγματα και να ψάχνω ποια πρέπει να εφαρμόσω, με ποια προτεραιότητα και πώς θα μου βγουν στο χρόνο, ας πούμε. Για μένα αυτό είναι διασκεδαστικό. Λοιπόν, τώρα είχαμε δει ένα σωρό κοπάδια. Έχει έρθει η νύχτα. Δεν βλέπω ούτε ένα.
Με κοροϊδεύετε. Για πάμε λίγο. Α, να το. Σήμα κατά τεθένα εδώ πέρα. Λοιπόν, για να σας μαζέψω λίγο εδώ. Ήρθε η κυρία Ευσταθία εδώ να μαζέψει λίγο τα τέτοια σας. Λοιπόν, πάμε. Και αρχίζουμε και κουρεύουμε. Για ένα άτομο που είμαι εγώ, δεν θα θέλουμε... Όπα, έφαγα λάγκα, σοβαρό. Sorry. Δεν θα χρειαστούμε άπειρα πράγματα. Κάτσε να φτιάξω και ένα ωραίο torch. Ωραία. Κάπου εδώ έχει κι άλλα. Down the road. Κάτι ακούω από εδώ. Κάτι ακούω, κάτι σκατούλια. Με πάει στους δικούς μου. Ναι, λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ, πολύ μαλλί. Δεν ξέρω καν άμα θα χρειαστούμε 100% ντε και καλά μαλλί. Αλλά εφόσον την έχουμε τώρα τη δυνατότητα. Γιατί μετά δεν την έχουμε, το χειμώνα αυτά εξαγριώνονται. Είναι η εποχή που κάνουν τα μωράκια τους. Οπ. Να τα κι άλλα εδώ. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα. Ας το κάνουμε τώρα αυτό εδώ. Να είμαστε σίγουροι. Ω, ιστορείς είσαι εδώ. Τα άλλα δύο έχουν φύγει πάνω, μιλάμε για Νταρσία. Εγώ δεν τα ακολουθούσα. Εγώ θα τους έδιωχνα από το κοπάδι. Κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω από εκεί πέρα θα ήταν λίγο υπερβολικό. Έχω 3 βαθμούς. Το εννοεί. Πάμε έναν ακόμα. Πάμε έναν ακόμα. Πάμε έναν ακόμα. Ου! Εντάξει, τσίμα τσίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα για... Τώρα, τι να σας πω. Θα είσαστε δύο περίεργοι τώρα μέσα στο κοπάδι. Σε άλλους έπρεπε να το κάνω αυτό. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Εδώ πέρα τους άλλους, τους δύο τους παρήσακτους. Που κάθονται πάνω-πάνω και νομίζουν ότι κάτι είναι ιδιαίτερο. Αλλά τέλος πάντων. Πώς είστε έτσι. Τι πρόβλημα έχετε. Μου φαίνεται κανένα... Οπ, ξέφυγε ένας. Ρε μάγκα. Α. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και για να δω. Σε αυτό το κομμάτι το έκανα. Σκεφτείτε, το έκανα μόνο σε αυτό το κομμάτι. Και παρόλα αυτά μου είναι... Θα μου έφτανε και το μισό, νομίζω, γουλ. Από αυτό που θα... συλλέξω στο σύνολο. Σαρανταρίσαν. Τι θα κάνω, το βάλω φωτιά να καίμε το χειμώνα. Το κάνω ένα χαλάκι ωραίο. Αυτά ήτανε. Όχι, λίγα ακόμα. Τα poops μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Καλά, έχουν μια πολύ ωραία χρήση τα poops για να τα κάνεις να... πες το, εντάξει, άμα είναι, θα το θυμηθώ παιδιά, δεν έχει κάτι. Μια πολύ ωραία χρήση άμα πας να φτιάξεις αυτά που λέγονται mushroom planters. Α, ήταν ακριβώς από πάνω. Ήταν αρκετά, τέλος πάντων. Λοιπόν, mushroom planters. Τα οποία μπορείς, όπως λέει και το όνομά τους, δεν χρειάζεται και εξήγηση ιδιαίτερη. Απλά χρειάζονται poops για να τα φτιάξεις. Φτιάχνεις μια τέτοια φαρμίτσα με μανιταράκια. Βάζεις ένα, σου γυρνάει πίσω 4. Δεν σε χάλασε για μανιτάρι, που είναι και δύσκολο να το βρεις γενικά. Ναι, ναι, αυτό είναι βασικά. Δεν έχει την τρελή απόδοση. Αλλά είναι για το πλήθος των μανιταριών που θέλεις γενικά. Που νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις θες μόνο ένα. Και μόλις είδε ένα. Συν το ότι έχουν τις ιδιαιτερότητες τους που σου κάνουν καλό, ας πούμε, σε βολεύουν μια χαρά για αυτό που θέλεις να κάνεις. Το 1 προς 4 είναι
Το 4x1 βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πήραμε το γουλ, πήραμε poops, πήραμε τους λαγούς. Τι να πρωτοκάνουμε τώρα. Γυρνάμε στη βάση. Φτιάχνουμε καπέλο. Το prestihaditator εννοούσα. Βέβαια μέρα 19 σήμερα. Αύριο θα έχει ψοφόκριο. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα για τη ζέστη. Πήρα ένα μεν το γουλ, αλλά... θα φτιάξω ένα σκουπάκι χειμωνιάτικο. Ναι, θα το φτιάξω ένα. Και καλό θα ήταν να πάω σε καμιά αράχνη για να φρεσκάρω λίγο τα supplies μου. Πώς τα λέω τα αγγλικά, πώς τα λέω έτσι. Φτάνουμε. Λοιπόν, πήρα 60. Το παράκανα. Grass. Πάρε εδώ. Πάρε και λίγα ακόμα. Καλή είναι η τέτοια. Η μαζευτική. Πάρε και λίγα twigs. Έχουμε αρκετά twigs επίσης. Αυτό θα μείνει κάτω. Τα υπόλοιπα θα μπουν εδώ μέσα. Έχω μόνο ένα. Αυτό το βάζω και πάμε να φτιάξουμε τα κουνέλια. Λοιπόν, magic tab. 4 boards. Πάμε γρήγορα. Εμπρός, καλό μου τσεκούλ. Όχι ρε, cringe lord. Είναι λίγο μικρούλια. Αλλά πάμε τώρα. Μεταξύ να στύψω ένα τσιγάρο. Πόσο μου αφήνει 2. Είναι ok. Από τις λίγες φορές που ξεκινώντας δεν έχω να πούμε 180 pine cones να φυτέψω με άνεση. Εντάξει, τώρα δεν θα μας αφήσουν τα μισά από ό,τι βλέπω. Επίσης παίζει να βγει ένα μποσάκι. Ο Triggered. Αν και δεν έχω κόψει πολύ ξύλο, είναι και καλά αυτός που άμα κοβείς πολλά δέντρα σου κάνει επίθεση. Αλλά εντάξει, μάλλον θα το γλιτώσουμε γιατί δεν έχουν κόψει παρά ελάχιστα. Επίσης ελπίζω να ξέρω να στρίγω πιο γρήγορα. Γιατί θα πέσει νύχτα στο Παλέρμο. Τα κουνέλια, για όσα αναρωτιούνται, τα έχεις πάνω σου, χαλάνε εννοείται, μπορεί να πεθάνουνε. Από ασιτία, that is. Δεν έχω torch πάνω μου, αλλά στρίβω. Ωραία, το φτιάξαμε. Ω, σταμάτα. Ωραία. Και ας τα μαζέψουμε. Όχι, το κολοτράπεζο ρε μαλάκα, πάντα ενοχλητικό. Ο λόγος που υπάρχει αυτό λοιπόν στο τέτοιο. Καλά, εντάξει, να μην ξεκινάμε τόσο. Έχω έναν βαθμό. Έχω 0 βαθμό. Περίεργα πράγματα είναι αυτά. Το stagehand βασικά υπάρχει τρόπος να το μπιουζάρεις. Καλά, δεν εννοώ σε αυτό όπως ακούστηκε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν. Κάπου εδώ είναι η βάση μου, να. Κάποιοι κάνουν το εξής πολύ ωραίο. Το stagehand άμα πας να το σπάσεις, αρχικά δεν σπάει ποτέ ή ίσως θέλει πάρα πολλά supplies resources για να το σπάσεις. Το supplies δεν ξέρω πώς μου έχει κολλήσει. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μας νοιάζει άμα μπορείς να το σπάσεις. Νομίζω πως μπορείς. Έτσι έχω δει τουλάχιστον. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι, και θα φτιάξουμε εδώ την ιστορία μας, την ωραία, την καπελένια. Θα τη φτιάξουμε κάπου εδώ, δεν μας νοιάζει. Α, ναι, εδώ, τέλεια. Α, λίγο στριμωγμένα, αλλά μια χαρά.
Μας έφτασαν και αυτά. Σχετικά τέλος πάντων. Λοιπόν, και τώρα τι χρειαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε αυτό. 3 που έχουμε μόνο 2, 7 και 1. Εντάξει, 7 τρέχα γύρευε. Απλά ήθελα να πιάσει τα κουνέλια γρήγορα. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα τι κάνουμε. Πάμε για αράχνες. Ου, να φάμε οπωσδήποτε. Θα είναι μεγάλη μέρα στον αραχνότοπο. Τι έβαλα πριν και μου φτιάξα. 2 μόρσελ. Τέλος πάντων. Α, έχω ένα έτοιμο. Αυτό το αφήνουμε για το χειμώνα. Λοιπόν, έλεγα για το stagehand. Το stagehand μπορείς να το κάνεις hammer και σου δίνει μια συνταγή, τέλος πάντων, ένα... Κάνει ένα γκίτς. Μας δίνει ένα... Πες το μωρέ, ένα script recipe, τέλος πάντων, όπως λέγεται. Καταλάβατε τώρα, θέλω να πω. Εδώ πέρα μας ανήκει ένα καινούριο αποτέλεσμα στο, στα science. Που μας επιτρέπει νομίζω να φτιάξουμε τέτοια, stagehands. Ή τουλάχιστον το αντίστοιχο.